Να καλημερίσω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να της πω καλημέρα και ό,τι το καλύτερο. Τι μου κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλά είστε? Είμαστε σας έχω καλά. Βάλει μέσα σε κόκκινο, σε ελαφρώς κόκκινο, έχω βάλει και πλεύση ελευθερίας, όλα μαζί. Τι κάνετε, καλά? Αγωνιζόμαστε όπως πάντα, κύριε Αυτιά. Είστε πάνω από την μπάρα ή κάτω από την μπάρα? Την μπάρα θα την καταργήσουμε. Οπ, να δούμε το βίντεο. Βεβαίως. Διότι όλος ο κόσμος το έχει δει, διερωτάτε πώς και γιατί και να λοιπόν. Η αυθεντική ερμηνεύτρια. Εδώ είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για περιγράψτε μας λίγο. Εδώ είστε στα διόδια, έτσι? Είναι μια δράση που κάναμε, ναι, την Πέμπτη, ναι, για τη στήριξη του Στράτου Δασκαρόλη. Μάλιστα. Ο Στράτος Δασκαρόλης είναι ένας συμπολίτης μας, ο οποίος δεν πλήρωσε τα διόδια, αρνήθηκε να πληρώσει. Ναι. Και το τίμημα που πλήρωσε ήταν η ίδια του η ελευθερία, διότι η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να τον καταδικάσει σε φυλάκιση. Μάλιστα. Πάμε. Αυτό λοιπόν ήταν το... Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που βγήκε. Χτες όμως βγάλαμε όλη τη διαδρομή. Το είδα. Και... Θα το έχουμε σε λίγο. Έχει μία αξία να το δει κανείς, ότι σε 240 χιλιόμετρα καλείται ο κάθε πολίτης να πληρώσει 7 φορές διόδια για να πάει από την Αθήνα ως την Καλαμάτα, 7 φορές να πληρώσει τους νταβατζίδες, οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ελεγκταίοι και ελεγχόμενοι από τη δικαιοσύνη, αλλά κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Στράτος Δασκαρόλης, ο συμπολίτης μας που είναι άνεργος και που δεν έχει να πληρώσει, μπήκε στη φυλακή. Ο Μπόμπολας κυκλοφορεί ελεύθερος, ο Γεωργίου κυκλοφορεί ελεύθερος, ο Μαντέλης κυκλοφορεί ελεύθερος, ο Τσοχατζόπουλος, ο Τσουκάτος, ο Σιμίτης. Όλοι όσοι θα έπρεπε να ελέγχονται από τη δικαιοσύνη κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εχθές υπήρξε απαλλακτική πρόταση για τον Διώτη, για τη λίστα Λαγκάρντ, απαλλακτική εισαγγελική πρόταση. Ο Στράτος Δασκαρόλης στη φυλακή, ως πολίτης, δηλαδή η κοινωνία στη φυλακή και όλοι οι υπόλοιποι να βγάζουν την γλώσσα. Ερώτημα του απλού πολίτη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που έκανε με την μπάρα ήταν ένα νεύμα στην κοινωνία, ήταν μία... Ήταν μία συμβολική κίνηση, ναι, στήριξης του συνανθρώπου μας, του Στράτου, ο οποίος διεκδικώντας το δικαίωμα όλων μας να κινούμαστε ελεύθερα και ελεύθεροι στην πατρίδα μας, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων μας στην αξιοπρέπεια, έκανε αυτή την πράξη ανυπακοής. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να μην τον στηρίξω. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε λιγότερο από αυτό που έκανε ο άνθρωπος αυτός. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι σε αυτό το καθεστώς, εάν δεν αντισταθείς με πράξεις, θα αλωθείς. Ερώτημα. Θα το πληρώσετε το πρόστιμο αν σας το στείλουνε? Όχι. Σας έχουν στείλει και άλλα πρόστιμα? Για διόδια? Ναι. Όχι. Αυτό θα είναι το πρώτο? Θα είναι το πρώτο, ναι. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη απάντηση επί του θέματος. Βέβαια, κάθε φορά βέβαια, που θα περνάτε διόδια πω, θα έχουμε και καινούριο βίντεο ή τέλειωσε? Βέβαια να σας πω, ναι, ότι καθοδόν προς την, ναι, Καλαμάτα και επειδή ξεκινώντας το ανακοίνωσα ότι θα κάνουμε αυτή τη δράση. Ήταν ανοιχτά τα διόδια? Τι εννοείται? Ήτανε, τα επόμενα διόδια ήταν ανοιχτά ή? Όχι, ήρθε επί τούτου τροχονομικός έλεγχος και έτσι πήραμε και καθοδόν.